Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι όπως τα είπε ο σύντροφος ο Νίκος Βαγγελίδης. Έκανε και τη δική μου τη δουλειά λιγάκι πιο εύκολη σήμερα, στη σημερινή εκδήλωση. Αλλά νομίζω το βασικό και από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το εξής. Έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας και κάτι ψηλά, μέχρι τις ευρωεκλογές της 9ης του Ιουνίου. Πάμε γερά, με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και τα υλικά που έχουμε στο περίπτερο στο χέρι, σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο δουλειάς. Γιατί μπορούμε να τα καταφέρουμε να σηκώσουμε το κόμμα πολύ ψηλότερα. Γιατί ζητούμενο είναι σήμερα οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, επαγγελματίες, τα νέα παιδιά να βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα της εκμετάλλευσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της αδικίας. Γι' αυτό γίνεται ψηφίζοντας κουκουέ. Να κάνουν το κουκουέ πολύ πιο δυνατό στην Ευρωβουλή και στους αγώνες. Να γίνει η οργή, η αγανάκτηση, το συχτήρισμα που όλος ο ελληνικός λαός κρύβει μέσα του αυτές τις μέρες, ψήφος καταδίκης. Να κάνουμε πράξη, φίλες και φίλοι. Αυτό που φοβούνται και σε κάθε στιγμή έτσι το εκφράζουν τα αστικά μονοπόλια και τα επιτελεία τους. Η συσσωρευμένη λαϊκή οργή, όπως αυτή που εκφράστηκε στην πάλη ενάντια στο έγκλημα το προδιαγεγραμμένο των Τεμπών, να μετατραπεί σε δύναμη ανυποχώρητης πάλης και ανατροπής. Γιατί, φίλες και φίλοι, στις 9 του Ιούλη κρίνονται πολλά. Και βέβαια δεν κρίνονται τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα των κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά έχουν καταδεφιστεί με πάταγο από την ίδια την αμήλικτη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή, για να χαθεί άλλος χρόνος από εμάς, από τους εργαζόμενους και την τάξη μας. Βεβαίως η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος προσπαθούν να κοροϊδέψουν το λαό. Άλλοι λένε η εσωτερική πολιτική, άλλα τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Θέλουν να εξοραίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα είπε πριν ο σύντροφος ο Αγγελίδης. Οι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων συνδέονται με την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 13 ώρα, οι απλήρωτες υπερορίες, η εμπορευματοποίηση, υποβάθμιση της υγείας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αύξηση της φορολογίας, για μας, για τους μισθωτούς και τους μικρούς επαγγελματίες, το ξεκλείδισμα της αγροτιάς, όλα αυτά συνδέονται με ευρωενωσιακούς κανονισμούς και οδηγίες που τις ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλα τα αστικά κόμματα μαζί. Και γι' αυτό στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε και για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα είναι ο βασικός υπέτειος, αυτή υλοποιεί, αυτή εφαρμόζει, αλλά και για την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποίησαν ως κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, για τις τάσεις και τις ευθύνες των άλλων κομμάτων, που θυμηθείτε, πάντοτε έβαλαν πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις δύσκολες στιγμές όταν ζορίστηκαν και πάντοτε την έβγαλαν λάδι. Κυρίως παρανομαστής των 260-70 βουλευτών που ψήφισαν τα αντιλαϊκά της νομοσχέδια ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι γεγονός, σύντροφοι και σύντροφοι, η επαφή μας με το λαό, με την νεολαία, στις εκατοντάδες ανοιχτές συγκεντρώσεις που κάνουμε σε όλη τη χώρα, στις συσκέψεις, στις περιοδίες, αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν την εμπιστεύεται. Ανησυχεί, ως και αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο της, αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει. Και σήμερα, που είναι ζορισμένα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται και από τις ίδιες τις μετρήσεις, τα ευρωβαρόμετρα και τις μετρήσεις που κάνουν, επιστρατεύουν άλλον έναν μπαμπούλα, τον μπαμπούλα της ακροδεξίας. Όμως, οι φασιστικές και ακροδεξίες εθνικιστικές δυνάμεις είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος, υπηρετούν με πλήρη προσήλωση τους στόχους του κεφαλαίου. Μήπως άραγε δεν εντάχθηκε πολύ αρμονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελώνη στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Μήπως η ευρωσκεπτικιστική δίθεν ατζέντα της Λεπέν στη Γαλλία ή του ναζιστικού ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία υπηρετούν ένα άλλο σύστημα χωρίς την καπιταλιστική εκμετάλλευση? Μήπως οι εθνικιστικές κορώνες του Βελόπουλου της ελληνικής λύσης, που τώρα δέχεται και τη στήριξη των ορφανών του φασιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών, αμφισβητούν την ευρωπαϊκή στρατηγική, αμφισβητούν τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ας θυμηθούμε ποιος στάθηκε στην Ελλάδα απέναντι στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, τους Ναζί. Μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ τους έπραξε τον δρόμο. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές. Αυτοί τους απομόνωσαν. Εμείς τους απομονώσαμε. Εμείς βάλαμε πραγματικά στη θέση του το φασιστικό δανειστικό δηλητήριο. Είστε ίσα φύλλα όλου του δουλειά. Λάθος τους φασιστές σε κάθε γειτονιά. Είστε ίσα φύλλα όλου.
το γεγονός ότι στους δρόμους δεν ξεχύθηκε μόνο ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες, αλλά και δεκάδες άλλοι λαοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλες κινητοποιήσεις για τα ίδια προβλήματα, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τους χαμηλούς μισθούς, το ότι δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους το χειμώνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Σουηδία, παντού, αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, δίθεν αριστερές, είτε εθνικιστικές, ακροδεξιές, τεχνοκρατικές, ακολουθούν και εφαρμόζουν την ίδια στρατηγική. Και σήμερα τρανή απόδειξη γι' αυτό είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, που είναι ξανά στο επίκεντρο μετά την έναρξη της δίκης για το ναυάγιο της Πύλου προχτές και την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στα δικαστήρια της Καλαμάτας όπου γίνεται η δίκη. Γιατί, φίλες και φίλοι, δεν είναι η Μελώνη η πρώτη διδάξας που σκαρφίστηκε να στέλνει βασανισμένους και εξερισωμένους των υπεριαλιστικών πολέμων σε στρατόπεδα συγκέντρωση στην Αλβανία. Πρώτος διδάξας ήταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας, που έψαχνε να νοικιάσει εδάφη στην Ουγκάντα για να τους στέλνει. Διότι ήταν η διακυβέρνηση του εκλεκτού της σοσιαλδημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή 1 και 2, της Νέας Αριστεράς, και του ΠΑΣΟΚ, του Σάντσεθ στην Ισπανία, που έκανε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια της Αφρικής, όπου πάνω από 70 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από μαροκινές και ισπανικές δυνάμεις καταστολής. Άρα λοιπόν σήμερα η διαμαρτυρία, η αποδοκιμασία που εκφράζεται, πρέπει να βρει πολιτική έκφραση και να μην είναι απλώς μια διάθεση, μια σκέψη που θα σκορπίσει σε ανέξοδες κατευθύνσεις. Αυτό περνά μέσα από τη μεγάλη και δυναμική ενίσχυση του ΚΚΕ, που είναι ο πιο συνεπής και μαχητικός αντίπαλος αυτής της πολιτικής. Γιατί είναι η μοναδική δύναμη που είναι σταθερός αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της, που έχει πρόγραμμα για μια διαφορετική προοπτική προς όφελος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Και αυτό που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σήμερα είναι να συναντηθούμε όλοι μαζί, όσοι παλέψαμε πλάι-πλάι, στις μεγάλες απεργίες, στις αιστείες διεκδίκησης, στους χώρους δουλειάς, στα μπλόκα της αγροτιάς, στις κινητοποίησεις των φοιτητών, στα συλλαλητήρια ενάντια στη συγκάλυψη των τεμπών, σε όλους τους αγώνες που αυτοί αποτέλεσαν την πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ήταν οι αγώνες αυτοί που τις τρίμωξαν. Και φυσική συνέπεια, θα πούμε εμείς, αυτών των αγώνων πρέπει να είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη επιλογή σήμερα που θα βοηθήσει να δυναμώσουν, να συνεχίσουν από καλύτερες θέσεις την επόμενη μέρα. Είναι φυσική συνέχεια των βημάτων βελτίωσης του συσχετισμού δυνάμεων που καταγράφονται σταθερά τα τελευταία χρόνια μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Και του γεγονότος ότι σήμερα πολύ περισσότεροι άνθρωποι μέσα από τη δική τους πορεία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μπουν στη μάχη με το ΚΚΕ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνάμεις που την στηρίζουν, που κάνουν νόμο το άδικο. Γιατί, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις 9 Ιουνίου κρίνεται αν ο λαός θα εκφράσει και με την ψήφο του την αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, που βιώνει εδώ και 76 χρόνια μια βάρβαρη, απάνθρωπη κατοχή και εδώ και 7 μήνες μια γενοκτονία από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει καταδίκη της πολεμοκάπηλης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που στηρίζει απροκάλυπτα από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων, που με τις ανακοινώσεις τους, τις ψήφους τους στο Ευρωκοινοβούλιο, τη στάση τους δίνουν άλοθη, ενώ συμφωνούν με την παρουσία της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, που κοστίζει στο λαό μας, όπως πολύ σωστά είπε ο σύντροφος Αγγελίδης, 500.000 ευρώ καθημερινά. Κρίνεται. Κρίνεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, αν θα εκφράσει ο λαός μας την αντίθεσή του στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, καταδικάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπεριαλιστικού Πολέμου, που μαζί με το ΝΑΤΟ προωθούν για ακόμη μια φορά στην ιστορία τη μετατροπή της Ευρώπης σε πεδίο πολεμικών αναμετρήσεων, στην αντιπαράθεσή τους με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, με τον κίνδυνο μεγάλης γενίκευσης. Αν θα καταδικαστεί δηλαδή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρίχνει λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά, τα φασιστικά μορφώματα που με τη στάση τους και την ψήφο τους στηρίζουν τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ακόμη και την αποστολή απαγορευμένων όπλων λευκού φωσφόρου, τη συμμετοχή των ελληνικών φρεγατών στις διάφορες αποστολές. Να καταδικαστούν όλοι όσοι χρόνια μας λένε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ είναι ένα πάνεμο λιμάνι ασφάλειας που εξασφαλίζουν οι σύμμαχοί μας και οι ευρωατλαντικές συμμαχίες. Και σήμερα βλέπουμε
ακούστηκαν και πριν. Την ατοϊκή σύμμαχο Τουρκία να αμφισβητεί κυριαρχία ακόμη και νησιών ολόκληρων του Αιγαίου, όπως η Λέσβος. Να επιχειρεί γκριζάρισμα και αποστρατιωτικοποίηση. Να στηρίζει τη λύση δίθεν δύο κρατών στην Κύπρο. Βλέπουμε την ατοϊκή σύμμαχο Αλβανία με τις πλάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να πλειοδοτεί και εκείνη σε προκλήσεις. Όπως βεβαίως και η νατοϊκή σύμμαχος Βόρεια Μακεδονία που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν σταθερή νατοϊκή σύμμαχο. Αποδεικνύεται ότι το ΝΑΤΟ και οι συμφωνίες του όχι μόνο δεν οδηγούν σε σταθερότητα και ειρήνη, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Συντηρούν τις παρουταποθήκες όπως αυτή των Βαλκανίων που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί ανάλογα με το κατά πόσο τροφοδοτείται ο εθνικισμός ή αλυτρωτισμοί. Και είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι σήμερα στη δημόσια συζήτηση προσπαθούν να τα γυρίσουν και να βγουν και από πάνω. Φίλες και φίλοι, το κουκουέ δεν κοροϊδεύει το λαό. Δεν πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Στις 10 του Ιούνιου όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε θα είναι εδώ. Και οι μισθοί που δεν φτάνουν μέχρι τις 14 του μήνα, οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουν τα σχέδια της εμπορευματοποίησης της υγείας και της παιδείας, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι που αντιμετωπίζουν κλιμάκες σήμερα και στις οποίες εμπλέκεται η χώρα μας, η πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός και οι προκλήσεις των συμμάχων, και σε όλα αυτά θα έρθουν να προσθεθούν και νέοι βραχνάδες και δυσκολίες για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, τα οποία ανακοίνωσε εχθές κιόλας η πρόεδρος της Κομισιόν και εκ νέου υποψήφια, η Φοντερ Λάγεν. Και εμείς λέμε ότι τώρα, απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις των ομίλων και των καπιταλιστών, χρειάζεται δυνατό κουκουέ για να μπορεί να είναι δυνατός ο αγώνας για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών αποφάσεων. Γιατί ανεξάρτητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, από τις κοκορομαχίες της τηλεοράσης, που και αυτές τώρα σπανίζουν, γιατί πραγματικά σε τι να αντιπαρατεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και οι υπόλοιποι, τη Νέα Δημοκρατία, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας στο Υπερμνημόνιο, αφού το ψήφισαν. Για τις πολεμικές πιστώσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού το ψήφισαν. Για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, αφού το ψήφισαν. Σε κάθε περίπτωση, όλοι ομνίουν και πραγματικά προσκυνάνε τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς την έχουμε βιώσει στο πετσί μας, αυτή τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σταθερότητα αυτή σημαίνει ξεσπίτωμα του λαού και εξώσεις βιοπαλαιστών μικροεπαγγελματιών από τα μαγαζιά τους, ακόμα και για χρέη της τάξης 800, 1000, 1500 ευρώ. Σημαίνει μνημόνια διαρκείας και τσαλαπάτημα των εργατικών λαϊκών αναγκών για να διασωθεί η κερδοφορία των καπιταλιστών. Ανάπτυξη και επενδύσεις. Όλοι μαζί κράζουν. Οι επενδύσεις έρχονται. Αλλά ο μισθός μας φεύγει. Μισθός που είναι 15% χαμηλότερος από το μισθό του 2011. Χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό που έχει ανέβει σχεδόν 12% αυτά τα χρόνια. Επιβεβαιώνεται με όλα τα μέτρα και τα δικά του στοιχεία, τα στοιχεία των αστικών επιτελείων, που υπολογίζουν 30% απώλειες στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, ότι δεν υπάρχει πολιτική που να μπορεί να εξυπηρετήσει και το κεφάλαιο και τους εργαζόμενους. Γιατί τα συμφέροντά μας είναι ασυμβίβαστα, αφού για να κερδίσει ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος. Δείτε τις μεγάλες επενδύσεις με ευρωγνωσιακά και κρατικά κονδύλια για τα έργα βιτρίνα στην Αθήνα και την Αττική, όπως το παραλιακό μέτωπο, με τα διαμερίσματα των 7.000 ευρώ το τετραγωνικό. Σε ποιους απευθύνονται άραγε, ποιος θα τα αγοράσει, η λαϊκή οικογένεια? Και την ίδια στιγμή όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το λαό μας, εδώ στη μεταμόρφωση, για παράδειγμα το θέμα της αντιπυρικής προστασίας, που είμαστε δίπλα στη βιομηχανική περιοχή και εγκυμονείται ο κίνδυνος για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμακας, που είναι μη επιλέξιμο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα φούμαρα που πούλησε ξανά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα αντιπλημμυρικά ύψους 300 εκατομμυρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί πουθενά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι απαιτούμενες υποδομές που πρέπει να υπάρχουν, όπως οι νέες σχολικές μονάδες, γιατί έχουν στομώσει τα σχολιά της μεταμόρφωσης με 400 και πλέον μαθητές το κάθε ένα, που και αυτά είναι μη επιλέξιμα. Και βεβαίως, κάθε φορά που βάζουμε αυτές τις απαιτήσεις, η απάντηση είναι συγκεκριμένη από κάθε κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Και ξύνουν τον πάτο του βαρελιού, ακόμα και τις βασικές ουσιαστικές μας ανάγκες. Και ας πληρώνουμε 8 δισεκατομμύρια το χρόνο για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς που θα μπορούσαν να στελεχώσουν με πάνω από 1.000 γιατρούς και 1.500 εκπαιδευτικούς με τα ίδια χρήματα. Και αυτά είναι μόνο για τη φρεγάτα, για ένα μήνα. Τόσο είναι ο ισολογισμός. Ένας μήνας φρεγάτα 500.000 ευρώ τη μέρα,
τόσο βγαίνει πάνω κάτω. Ή για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που όταν ζητούσαμε εμείς να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά που είναι δικά μας χρήματα, του ελληνικού και των άλλων λαών, για να γίνουν πράξη βασικά αιτήματα, στελέχωση των κέντρων υγείας, εξοπλισμός τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το γαϊτανάκι. Και μας λέγαν τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι ότι αυτά είναι για μια και έξω επενδύσεις. Και σήμερα για να προωθήσουν την εμπορευματοποίηση και τα απογευματινά χειρουργία, φτάσανε να λένε θα πληρώσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης τους πρώτους για να πέσουν στη φάκα να πληρώνουν από την τσέπη τους οι υπόλοιποι. Αυτοί, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η ευρωενωσιακή στρατηγική του κόστους ωφέλους για τα μονοπόλια. Είναι η πολιτική που οδηγεί πραγματικά σε τέμπη παντού. Δείτε το τελευταίο γεγονός. Με τα σχολικά γεύματα στη Λαμία, που μετά το σκάνδαλο με τη δηλητηρίαση μεγάλης κλίμακας δεκάδων παιδιών, κάηκε και το εργοστάσιο της επιχείρησης. Και εμείς λέμε, είναι μια τυχαία επιχείρηση αυτή. Αν ήταν μια τυχαία επιχείρηση, γιατί την επισκέφτηκε η Ευρωπαία, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης μαζί με τους κομματάρχες και τα κυβερνητικά στελέχη? Γιατί εκεί κατατίθεται τα ευρωενωσιακά κονδύλια. Άρα λοιπόν τα παραμύθια για καλές δουλειές με καλούς μισθούς, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, εγγυημένα εισοδήματα, που οι μεγαλύτεροι τα έχετε ξανακούσει. Είναι τα χρυσά κουτάλια που λέγαν τότε στη νέα εποχή. Έχουν εξεμπροστιαστεί παταγωδώς. Και στα φαραωνικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, ο λαός όχι βασιλικός δεν είναι, ούτε καν γλάστρα δεν είναι. Πιο δυνατό λοιπόν κουκουέ, για να γίνει πράξη το σύνθημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ώστε να δυναμώσουν οι αγώνες για όσο έχουμε ανάγκη. Είπε ο σύντροφος ο Νίκος πριν ορισμένα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αδιαμφισβήτητα για τους δεκάδες εκατομμύρια άνεργους, τους 100 εκατομμύρια φτωχούς εργαζόμενους, γιατί είναι εργαζόμενοι φτωχοί, δεν είναι άνεργοι φτωχοί, για την κατάσταση του συνδικαλισμού που απαγορεύεται, για την απεργία που απαρογορεύεται, για το ότι 50% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν χωρίς συμβάσεις εργασίας, για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την απαράδεκτη, αντιλαϊκή, αντεργατική απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να καθορίζει τον κατώτατο μισθό με υπουργική απόφαση σαν εθνική παράδοση της Ελλάδας. Αυτό λέει στην οδηγία για τον κατώτατο μισθό. Και ενώ όλα αυτά ισχύουν, βγαίνουν ολισμένοι σοσιαλδημοκρατικοί χαμελέοντες να μας πούνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα και τη λαϊκή ευημερία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς λέμε, πώς θα είναι σε καλύτερη θέση ο λαός μας την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα που στηρίζουν σήμερα όλο το φάσμα των κομμάτων του συστήματος? Μόνο εάν το βράδυ των εκλογών έχει δεχτεί πλήγμα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο σημερινός τοποτηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου, για να μην μπορεί να λέει ότι εγώ έχω λευκή επιταγή να προχωρήσω όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις, όλο το αντιλαϊκό της έργο, αλλά και βέβαια και εκείνες οι δυνάμεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά, που υπηρέτησαν πιστά αυτή την πολιτική και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Γιατί σήμερα προσπαθούν ξανά να κοροϊδέψουν με αποτυχημένες αυταπάτες μιας δίθεν φιλολαϊκής διαχείρισης της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η πραγματική καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να γίνει ούτε με την ψήφο σε δυνάμεις όπως η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και τα διάφορα λαϊκίστικα σόου που κάνουν στη Βουλή. Γιατί αυτές οι δυνάμεις μόνο τέτοια μπορούν να κάνουν, αφού δεν έχουν καμία σχέση με το μαζικό, το εργατικό λαϊκό κίνημα που δίνει τις μεγάλες μάχες και τους μεγάλους αγώνες που και σήμερα μπορούν να φέρουν κατακτήσεις, να μπλοκάρουν, να εμποδίσουν μέτρα τα οποία έρχονται. Και πρέπει να σκεφτούμε όλοι, ιδιαίτερα αυτοί που προβληματίζονται και δεν έχουν καταλήξει. Η Νέα Δημοκρατία μόνο με το 41% κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο 158 βουλευτές ψηφίζαν τα νομοσχέδιά της. Η κυβέρνα μαζί και με τη συνενετική αντιπολίτευση όλων των αστικών κομμάτων που στηρίζουν και εξοραίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δίνουν άλοθη και στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και πολύ περισσότερο υπονομεύουν τις προσπάθειες και τον αγώνα του λαού για ριζικές αλλαγές. Και καταλήγοντας, φίλες και φίλοι, εμείς ξανά απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα. Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει την πάνδημη καταθήκη του ελληνικού λαού και της νεολαίας ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ? Ψήφισε εκείνους που θεωρούν το Ισραήλ κράτος στρατηγικό σύμμαχο και τέρο, που ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο το πράσινο φως της γενοκτονίας, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ή με ψήφος το κουκουέ που από την πρώτη στιγμή μπήκε μπροστά για να εκφραστεί αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό, για να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος όπως απαιτεί το ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2015 που καμιά κυβέρνηση δεν έθεσε σε εφαρμογή?
Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει την καταδίκη στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Ευρωατλαντισμού και καπιταλιστικής Ρωσίας? Έναν πόλεμο που γίνεται με το αίμα του ουκρανικού και του ρωσικού λαού και με συνέπειες που ζουν οι λαοί όλης της Ευρώπης προς όφελος των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας και της ανοικοδόμησης για τους δρόμους της ενέργειας και γεωπολιτικά στηρίγματα. Ψήφος εκείνους που ψήφισαν τις πιστώσεις πολεμικές 78 και πλέον δισεκατομμυρίων, την αποστολή όπλων και οβιδών, που χειροκρότησαν την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι και τα διάφορα φασιστικά τάγματα, εκείνοι που θεωρούν το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία, ή ψήφος το ΚΚΕ που μαζί με τους λαούς κινητοποιείται και μαζί με τους εργαζόμενους της Ευρώπης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτεί την απεπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς? Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει τον αγώνα του λαού μας για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στην ακρίβεια, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο ρεύμα και στα καύσιμα, ενάντια στους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών? Σε εκείνους που ψήφισαν το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, που ενέκριναν τους ειδικούς φόρους, το δικαίωμα των κορακιών, των τραπεζών και των funds να παίρνουν τα σπίτια του λαού, με το πρόσχημα ότι αποτελούν ευρωνοσιακές οδηγίες, ή ψήφος στο ΚΚΕ, που βρίσκεται σε κάθε μικρότερη και μεγαλύτερη διεκδίκηση, αγώνα, πάλι, για να μπουν εμπόδια σε όλα αυτά που απεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν? Γιατί, όπως αναφέρθηκε και πριν, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όργανο των συμφερόντων των λίγων, των πλουσίων, του μεγάλου κεφαλαίου, ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών, της λαϊκής πλειοψηφίας? Μήπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ κοινά αριστερά, το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, η ελληνική λύση του Βελόπουλου, που μαζί με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές σε σύνολο 703 ψήφισαν υπέρ των λόμπι των επιχειρηματιών, ή το ΚΚΕ που στάθηκε τείχος απέναντι σε αυτές τις επιλογές? Και εμείς θα πούμε, γνωρίζουμε ότι αυτά που σας λέμε τώρα από αυτό το βήμα, και εγώ και ο συντρόφος ο Νίκος πριν, πολύ τα ξέρετε, τα ενστερνίζεστε, έχετε κατασταλάξει, έχετε αποφασίσει. Τα στηρίξετε να πάει το κόμμα όσο πιο ψηλά γίνεται. Για όλους εσάς υπάρχει ένα βασικό καθήκον, κατά την άποψή μου σήμερα. Να πάρετε δεκάδες ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, υλικά από τα περίπτερα, και θα ρετά να απευθυνθείτε στους συναδέλφους, στους φίλους, στην οικογένειά σας, και να τους πείτε πάρα πολύ απλά και καθαρά ότι εγώ σε αυτές τις εκλογές θα στηρίξω το ΚΚΕ και πιστεύω ότι και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο και δεν θα το μετανιώσεις. Όσο για εκείνους που ακόμα δεν έχουν καταλήξει και μας ακούνε, εμείς λέμε ότι κάθε άνθρωπος που προβληματίζεται ένα συμφέρον έχει σήμερα: να στηρίξει το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα του πει την αλήθεια, χωρίς να υπολογίζουμε κόστος και θυσίες, όπως το κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Και το ΚΚΕ μπορεί με συνέπεια, σταθερότητα και μαχητικότητα να υποστηρίξει την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων της νεολαίας, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις στους ομίλους, στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν υλοποιούμε τις απαιτήσεις τους, αλλά τις αντιπαλεύουμε. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο ψηφοδέλτιό μας, όπου δεν θα βρείτε καναλάρχες, βιομήχανους, τηλεπερσόνες, δεν θα βρείτε ανθρώπους που να έχουν καταδικαστεί για σκάνδαλα, ευκαιριακές μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, που πολλά έχουν δει τα μάτια μας, αλλά ορισμένες μας φέρνουν τρόμο, ευρωβουλευτές του ενός κόμματος να κατεβαίνουν υποψήφοι με άλλο κόμμα, ενώ ένα κόμμα είναι ενεργεία, και πολλά άλλα ακόμη. Θα δείτε εργάτες, θα δείτε νέους και νέες, βιοπαλαιστές, αγρότες, μικροεπαγγελματίες. Θα δούμε ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, των επιστημών, ανθρώπους που είναι όλοι και κάθε ένας από αυτούς στο πλάι, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, ο καθένας το μετερίζει του και δίνει την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Και αυτά, σωστά τα είπε και ο σύντροφος Αγγελίδης, δεν θα τα επαναλάβω. Αυτά εμείς υπερασπιστήκαμε στο Ευρωκοινοβούλιο με πάνω από τις 500 παρεμβάσεις που κάναμε, με τις δεκάδες εκδηλώσεις που διοργανώσαμε. Και αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεσκεπάσουμε τάπλητα αυτού του εχθρικού για το λαό οργανισμού. Ακριβώς γιατί είμαστε με την πλευρά των πολλών. Είμαστε με την πλευρά του λαού, με την πλευρά της ταξικής πάλης, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και όταν κρίνονται τα ουσιαστικά ζητήματα μέσα στους μεγάλους λαϊκούς εργατικούς αγώνες, σημασία έχει αν εκφράζεις τη λαϊκή πλειοψηφία ή αν εκφράζεις τους λίγους, τους ισχυρούς, τους πλούσιους. Εκεί κρίνεται η μάχη. Και η αποχή, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν φοβίζει ούτε την κυβέρνηση, ούτε συνολικά το σύστημα. Κανένα μήνυμα δεν θα στείλει η αποχή από αυτή την κάλπη. Άλοθη θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση να συνεχίσουν την αντιλαϊκή και να εντείνουν την αντιλαϊκή τους πολιτική. Γιατί το 41% της Νέας Δημοκρατίας, που πολλούς προβληματίζει, δεν κοντένει ψηφίζοντας τους συνέτερους στο έγκλημα. Κοντένει όσο ψηλώνει η εργατική λαϊκή πάλη και η διεκδίκηση για αυτά που ο λαός και η νεολαία έχουν σήμερα ανάγκη.
Κοντένει δηλαδή όσο ψηλώνει το κουκουέ. Και αυτό θα είναι και το μήνυμα της κάλπης με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ. Μήνυμα ελπίδας στον ελληνικό λαό και στους άλλους λαούς, ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ο δικός μας δρόμος, της Ευρώπης των εργαζομένων, των νέων, των λαών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Ένα πιο δυνατό κουκουέ δίνει μήνυμα ελπίδας ότι είναι και μπορεί να δυναμώσει η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση σε όλα αυτά που είναι εδώ την επόμενη μέρα. Εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά και εκεί που ανατρέπονται. Και παίρνουμε πραγματικά το μήνυμα από τους νέους και τις νέες που χτες ανέδειξαν την πανσπουδαστική, την παράταξη που συμμετέχουν οι κομμουνιστές σε πρώτη δύναμη ξανά για τρίτη χρονιά και συνεχίζουμε με πίστη στη δύναμή μας. Καλούς αγώνες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Με ΚΚΕ, πολύ πιο δυνατό, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γεια χαρά, καλή δύναμη.